Πάλι μαζί στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Έχουμε κοντά μας τον Κώστα Μαλτέζο, διευθύνοντα σύμβουλο της Κόκκοματ Hotel and Resorts και γενικό διευθυντή της Κόκκοματ συνολικά, έτσι. Και εμείς τώρα οι ταπεινοί, θέλω να ρωτήσω τι τιμές δίνετε στα ξενοδοχεία σας, γιατί είναι καλές μονάδες και εντάξει, προσφέρετε ένα ξεχωριστό προϊόν το οποίο δεν ξέρω πού μπορεί να κινηθεί η τιμή του. Προσφορές κάνετε στους Έλληνες? Προσφορές βγάζουμε κατά καιρούς. Υπάρχουν ανεκτιμήσεις ανάλογα με το. Ναι. Ναι, ανάλογα με τις πληρότητες κτλ. Μπορεί να ξεκινήσουν κάποιες τιμές, ας πούμε, στο ξενοδοχείο στην Κεφσιά από 100 ευρώ και να πάνε αρκετά παραπάνω ή πολύ παραπάνω, ανάλογα τη σεζόν. Δεν υπάρχει μια fixed τιμή να πούμε ότι αυτά είναι. Αλλά αν κάποιος ανατρέξει στα site μας, θα βρει πάρα πολλές προσφορές και ειδικά άμα γίνει και μέλος του Κόκκοματ Hotels and Resorts του Club και της Λιανικής, στο Friends Club δηλαδή, θα έχει πάρα πολλά προνόμια, ώστε είναι νομίζω πρωτιστά για όλους. Δεν είναι κάτι εξωπραγματικό και ούτε η λογική μας είναι να κάνουμε κάτι το οποίο να είναι μόνο. Έτσι κι αλλιώς εμείς ξεκινάμε και το κάνουμε πάρα πολύ απλά. Δεν κάνουμε ούτε πολύ πομπόδι πράγματα, ούτε πράγματα που είναι εκτός ας πούμε, από την κοινή λογική. Mm-hmm. Ήθελα να ρωτήσω, ποιο είναι το κριτήριο επιλογής του να κατασκευάσετε ένα ξενοδοχείο? Νομίζω αν εναρμονίζεται με το περιβάλλον, είναι σημαντικό αυτό. Εάν πληρεί τις προϋποθέσεις του να λειτουργήσει, το κομμάτι της αισθητικής είναι πολύ σημαντικό και αν μπορεί να δώσει τη δυνατότητα σε κάποιον να νιώσει οικία με το περιβάλλον. Νομίζω αυτά είναι τα βασικά, δεν είναι αυστηρά οικονομοτεχνικά τα κριτήρια. Ας πούμε στη Σέριφο που είναι ένας προορισμός χαμηλής περίοδου, δεν κοιτάξαμε να πάμε στη Μύκονο που ξεκινάει από το Μάιο η σεζόν. Πάμε σε πιο έτσι, είναι το ξενοδοχείο το ίδιο προορισμός. Mm-hmm. Και αυτό θέλουμε γενικά να κάνουμε. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Τώρα, στην Αθήνα, είχα την πληροφορία, την είχα βγάλει και στην εφημερίδα που δουλεύω, ότι αγοράσατε ένα κτίριο στην Πατριάρχου Ιωακήμ. Ναι, ναι. Το φτιάχνουμε. Είναι εκεί που είναι το κατάστημά μας. Θα γίνει όλο ένα κόκκομα το ξενοδοχείο. Ελπίζουμε να είναι έτοιμο μέχρι το τέλος του έτους και να είναι σε λειτουργία στις αρχές του 2014. Mm-hmm. Μπράβο. Όσον αφορά τώρα τους στόχους για φέτος, είστε ένα αναπτύξιο ομιλός οργανισμός, ναι, δεν παραπώ. Ναι. Όσον αφορά όμως τη Λιανική, τα καταστήματα, πάμε λίγο στα καταστήματα. Ναι. Εκεί πέρα πώς πάνε οι πωλήσεις στην Ελλάδα? Μπαίνουν μειούμενες σε όλη την αγορά. Εσείς αποτελείτε εξαίρεση? Ευτυχώς αποτελούμε εξαίρεση. Γιατί νομίζω ότι η αγορά αρχίζει και σταθεροποιείται. Νομίζω ότι αλλάζει λίγο η ψυχολογία, το κλίμα γενικά, γιατί ένα μεγάλο κομμάτι της οικονομίας είναι το κλίμα. Εγώ πιστεύω πάνω από το 60%. Και οι πωλήσεις στο πρώτο τετράμινο έχουν κλείσει με σύν 15% στην Ελλάδα, στο εξωτερικό πολύ παραπάνω. Τα προηγούμενα χρόνια είχαμε μια ελαφριά πτώση, αλλά τώρα πάμε σε μια σταθεροποίηση και πιστεύω σιγά σιγά να αρχίσουμε ξανά να κάνουμε ανάπτυξη και στην Ελλάδα. Γιατί είχαμε κάνει ανάπτυξη, να πω την αλήθεια, όταν κατρακύλαγε όλη η οικονομία. Εμείς κάναμε reposition σε όλα τα καταστήματα και ανοίξαμε καινούρια. Καλή ώρα το Κολονάκι, το ανοίξαμε πριν 1,5 χρόνο στην καρδιά της κρίσης και στον Άλυμο. Αλλά πήρατε καλό ενίκιο, δηλαδή στρατηγικές κινήσεις. Ναι, είχε ενδιαφέρον κινήσεις. Γιατί στην Ελλάδα ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της οικονομίας είναι η γη. Δηλαδή κάποιος έχει ένα κομμάτι γης σε ένα κατάστημα και νομίζω ότι με αυτό μπορεί να ζουν 5 οικογένειες από ένα ενίκιο. Τώρα η κρίση λίγο πάει να το αλλάξει. Ξεθολόγησε. Ναι, το ξεθολόγησε αυτό το πράγμα και νομίζω ότι, για να σας δώσω ένα παράδειγμα, προσπαθούσαμε στην Νοσοκέντρο της Αθήνας να ανοίξουμε 5 χρόνια. Και εγώ δεν ήμουν ποτέ της λογικής να κάνουμε ένα κατάστημα no matter what, ό,τι και να γίνει πρέπει να γίνει ένα κατάστημα. Όλα αυτά και αυτό είναι, να είναι βιώσιμο βασικά και περίμενα πραγματικά 5 χρόνια να έρθει η ευκαιρία, όχι ευκαιρία, να εξορθολογιστεί λίγο το πράγμα να ανοίξουμε ένα κατάστημα. Δεν είχαμε ποτέ μπει στη λογική ότι θα πάρουμε ένα κατάστημα για να, και να κάνουμε, έτσι, να κάνουμε κάποιους τζίρους καλούς, αλλά να είναι ζημιογόνο το κατάστημα.
Και βέβαια ο τρόπος που επιχειρούμε είναι αυτός. Και νομίζω ότι σε αυτή τη περίοδο κρίση μα βγαίνει σε καλό. Ωραία. Θα κάνουμε μια ακόμη διακοπή, θα επανέλθουμε σε λίγο, αφού περάσουμε να ακούσουμε τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Καμίνη, ο οποίος μίλησε στην εκδήλωση της Περιφέρειας Αττικής, να δούμε τι είπε. Είναι ένα πεδίο στο οποίο η τοπική αυτοδιοίκηση, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια, σε συντονισμό και με το Υπουργείο και τον ΕΟΤ, έχει και κυρίως μπορεί πολλά να πράξει και να προσφέρει. Αξιοποιώντας τις δυνατότητες και την δυναμική μιας τέτοιας συνεργασίας, παράλληλα με τις νέες τεχνολογίες και τις αποδοτικές και σωστά επιλεγμένες επενδύσεις. Από την πλευρά μας, η μέχρι τώρα συνεργασία του Δήμου Αθηναίων με την Περιφέρεια Αττικής, με στόχο την προβολή της Αθήνας και της Περιφέρειας ως τουριστικού αστικού προορισμού για επισκέπτες, αλλά και για επαγγελματίες, για ψυχαγωγία, εκπαιδευτικό τουρισμό, αλλά και για την διοργάνωση διεθνών συνεδρίων, υπήρξε άκρος επικοδομητική και παραγωγική. Το αποδεικνύει μέχρι τώρα πορεία, αλλά και οι επαφές και οι συναντήσεις δικές μας με διεθνείς παράγοντες του τουρισμού, αλλά και των μέσων ενημέρωσης άλλων χωρών. Σε αυτόν τον δρόμο συντονισμένων προσπαθειών και γόνιμων συνεργειών επιθυμούμε να συνεχίσουμε για την ενίσχυση της τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Αττικής. Ας επενδύσουμε λοιπόν στις συντονισμένες προσπάθειες, στην δυναμική των πραγματικών ευκαιριών για την Περιφέρεια Αττικής. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Αυτά με τον Δήμαρχο Αθηναίων. Κύριε Μαλτέζο, η πολιτεία είναι αρρωγός στην προσπάθεια ενός επιχειρηματία ο οποίος θέλει να προσφέρει ποιότητα σήμερα? Δεν είναι και δεν χρειάζεται να είναι. Νομίζω ότι δεν είναι αυτός ο ρόλος της. Το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι να μην βάζει εμπόδια σε αυτή την ανάπτυξη, όταν προσπαθεί κάποιος να επιχειρήσει. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να είναι κάποιος ο κηδεμόνας των επιχειρήσεων κτλ. Εντάξει, στην Ελλάδα τα έχουμε λίγο μπλέξει και πρέπει να είμαστε κοντά στο κράτος ή το κράτος να είναι κοντά στις επιχειρήσεις. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να είναι αυτό. Απλά σίγουρα να μην βάζει εμπόδια, που έχουμε δει αρκετές φορές ότι βάζει πάρα πολλά εμπόδια, χωρίς να υπάρχει λόγος, νομίζω. Από τους... ξέρετε όμως κάτι, γίνονται κάποια επεισόδια στην Αθήνα. Mm-hmm. Δεν θα περιμένετε να υπήρχε ένας μηχανισμός ανάσχεσης αυτής της αρνητικής δημοσιότητας από την πολιτεία? Ναι, θα μπορούσαν να μην γίνουν τα επεισόδια. Βέβαια, τα επεισόδια, εντάξει. Βέβαια, γιατί δεν γίνεται. Δεν είμαστε και Τουρκία, βέβαια. Αλλά... Συγγνώμη, αυτά που γίνονται στην Τουρκία, κυρίες και κύριοι, θα δείτε πώς θα ωφελήσουν τον ελληνικό τουρισμό. Δηλαδή, εντάξει, είμαστε τυχεροί, όπως και να το κάνουμε, έτσι. Ναι, είναι δύσκολο. Βέβαια, όχι, πραγματικά πλήττεται. Ανάσχεση πώς να κάνεις σε μια τόσο δύσκολη είδηση? Γιατί η είδηση τραχυδεύει πολύ γρήγορα. Όταν προσπαθείς να κάνεις μια καμπάνια, αυτό πάει πάρα πολύ αργά και θέλει πάρα πολλά χρήματα. Νομίζω ότι αυτό που λείπει είναι καλές ειδήσεις. Δηλαδή, μια καλή είδηση νομίζω ότι θα είναι κάτι αντίστοιχο από αυτό που κάνει. Νομίζω τώρα όμως ότι ήδη βλέπουμε ότι το είπατε πρώτα εσείς, ότι το κλίμα λίγο αλλάζει. Mm-hmm. Διαφοροποιείται λίγο το κλίμα και είναι και θέμα ψυχολογίας, έτσι δεν είναι? Ναι. Αλλάζει το κλίμα. Γιατί ακόμη δεν έχουμε λεφτά στη τσέπη μας, αλλά για μένα μιλάω. Mm-hmm. Αλλά η ψυχολογία υπάρχει. Βλέπουμε ότι υπάρχει ένα κλίμα και το 50% της οικονομίας είναι ψυχολογία. Ναι. Υπάρχει αυτό το κλίμα. Θα ακολουθήσει και το άλλο. Ελπίζω να συνεχίσει έτσι. Κάποιες αλλαγές ελπίζω να γίνουν πολύ πιο γρήγορα από ό,τι τις κάνουμε. Γι' αυτό λέω ότι δυστυχώς τα περιμένουμε όλα από το κράτος, γιατί νομίζω ότι το κράτος είναι μια αντανάκλαση της κοινωνίας και η πολιτική είναι μια αντανάκλαση της κοινωνίας. Αν η κοινωνία δεν θέλει να γίνει κάτι,
και έχουμε αποφασίσει ότι okay, πρέπει να μπαίνουμε στο δημόσιο και να περιμένουμε λεφτά να έρθουν από τον ουρανό, νομίζω ότι ό,τι και να πει όποιος πολιτικός, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Μα και το σύστημα της οικονομίας ήταν μέχρι πρώτος κρατικό δίαιτο. Δηλαδή το 40% της οικονομίας εμφορείται γύρω από το κράτος. Ναι. Δηλαδή με δουλειές με το κράτος, προμήθειες με το κράτος, δηλαδή μέχρι πριν λίγα χρόνια. Και ακόμα νομίζω ότι συμβαίνει αυτό. Έχει περιοριστεί γιατί το κράτος δεν έχει λεφτά. Ναι, αυτό. Αλλά μόλις είναι αυτό που λέω σαν κοινωνία τι κάνουμε. Εντάξει, βέβαια, εγώ πιστεύω ότι ο Έλληνας είναι βαθύτατα αντικοινωνικός. Δεν τον ενδιαφέρει τι θα γίνει στο σύνολο, απλά να κάνει τη δικιά του μικρή δουλειά, είτε το αυθαιρετάκι του, είτε το να μπει στο δημόσιο, είτε το παιδί του κτλ. Αδιαφορώντας γενικότερα για το κοινωνικό σύνολο. Ελπίζω αυτό με την κρίση να αλλάξει, αυτή η λογική να αλλάξει. Ας κρατήσουμε αυτό. Εύχομαι κάθε επιτυχία στις δραστηριότητες σας. Εύχομαι τα κόκκινα hotels να αυξηθούν πέρα από τα 9 μέχρι χρόνο, να πάνε κι άλλο πιο πέρα με καλές πληρότητες. Θέλουμε ποιοτικές δουλειές. Και μάλιστα στοιχεία από τους καλούς πρεσβευτές της χώρας μας στο εξωτερικό. 26 καταστήματα κόκκινα στο εξωτερικό. Ναι, ναι. Έτσι. Μεγάλο θέμα. Τα αυτό. Οποία πάντα προβάλλουν την ελληνικότητα. Αλλά το καλό της κομμάτι. Βέβαια, για να πάτε σε αυτά, περνάτε μέσα από το Ελευθέριος Βενιζέλος, έτσι δεν είναι. Τι να κάνουμε όλοι. Θα είναι το επόμενο θέμα μας. Πριν όμως από αυτό, κυρίες και κύριοι, πάμε να ακούσουμε και τον Περιφερειάρχη Αττικής, τον Γιάννη τον Σγούρο. Η αγορά του City Break είναι καλά εδρεωμένη εδώ και χρόνια στο ευρωπαϊκό τοπίο. Προορισμοί όπως η Βαρκελόνη, η Ρώμη, η Κωνσταντινούπολη, αλλά και το ανερχόμενο Ντουμπρόβνικ έχουν καταφέρει να παίρνουν ψήφο προτίμηση από τους Ευρωπαίους, κατά κύριο λόγο επισκέπτες που εμείς θέλουμε να προσελκύσουμε στα πλαίσια του City Break στόχου μας. Ενθαρρυντικό για την πορεία του τουρισμού της Αττικής είναι πάντως το γεγονός ότι η Αθήνα εμφανίζεται για πρώτη φορά στη λίστα των 25 δημοφιλεστέρων προορισμών του Trip Advisor που εκθιάζει τη μεταμόρφωση της πρωτεύουσας. Το τουριστικό προϊόν που προσφέρει η Περιφέρεια Αττικής δεν υστερεί όμως σε τίποτα από εκείνα των ανταγωνιστών. Η ιστορία και ο πολιτισμός που ξεπροβάλλουν σε κάθε γωνιά της. Οι αμέτρες επιλογές για ψυχαγωγία, αναψυχή, γευσυγνωγνωσία και επαφή με τη φύση που προσφέρει τόσο η Αττική όσο και τα νησιά του Αργοσαρονικού. Επιβεβαιώνουν την υψηλή ποιότητα αλλά και την ποικιλία των διαφορετικών προσφερωμένων επιλογών. Η Περιφέρεια Αττικής παρέχει όλα όσα μπορούν να κάνουν μια σύντομη απόδραση αξέχαστη για τον ταξιδιώτη. Συνεπώς, η ενδυνάμωση της εικόνας της Περιφέρειας Αττικής ως τουριστικού προορισμού και η στοχευμένη προβολή μας στο εξωτερικό αποτελεί μονόδρομο για την επίτευξη του στόχου μας. Το πρόγραμμα αφορά στην τουριστική προβολή της Περιφέρειας ισχυρές τουριστικές αγορές του εξωτερικού όπως Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Ρωσία. Μέσα από ενέργειες όπως διαδικτυακές δράσεις, δημιουργία σύγχρονης και συνεχώς ενημερωμένης διαδιδιακτικής πύλης, εφαρμογές smartphone, παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού, υλοποίηση προγραμμάτων επικοινωνίας με δημοσιογράφους και tour operators από τις χώρες στόχους, καθώς και συμμετοχές σε τουριστικές εκθέσεις διεθνούς επίπεδου. Πρόγραμμα πυκνών προβολών διαφημιστικών της Αττικής στο πανευρωπαϊκής κάλυψης Travel Channel. Για όλα τα παραπάνω, αξίζουν μόνο έπαινη στη Μακάν Έριξον και τη θαυμάσια δημιουργική της ομάδα. Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα τουριστικής προβολής της Περιφέρειας αξιοποιεί με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο το διαθέσιμο κονδύλι, ώστε να καταστήσει την Περιφέρεια Αττικής ως ένα από τους ελκυστικότερους τουριστικούς προορισμούς στην Ευρώπη και να προσελκύσει όσο το δυνατόν περισσότερους επισκέπτες στις περιοχές που περιλαμβάνονται στη δικαιοδοσία της Περιφέρειας, δηλαδή Αθήνα, Πειραιά, Περίχωρα και νησιά Αργοσαρονικού. Τελειώνοντας, επιτρέψω να απευθυνθώ στην κυρία Κεφαλογιάννη, την Υπουργό Τουρισμού, και να την ευχαριστήσω για τη στενή και εγκάρδια συνεργασία μας. Ξέρω, κυρία Υπουργέ, ότι βρίσκεσαι κέρια για τη χώρα θέση. Μια θέση με πολλές προκλήσεις και περισσότερα εμπόδια. Θέλω να σας διαβεβαιώσω πως όσο είμαι Περιφερειάρχης Αττικής, μαζί με τους συναδέλφους δημάρχους, θα είμαστε κοντά σας σε όλα εκείνα που κάνουν τον τουρισμό πραγματικά εθνικό κεφάλαιο. Αυτά με την προβολή της Περιφέρειας Αττικής και τον Περιφερειάρχη. Μιλάμε όμως για Περιφέρεια Αττικής, μιλάμε για το αεροδρόμιο της Αθήνας, το Ελευθέριος Βενιζέλος, ένας αερολιμένας που κοσμεί
όχι μόνο τη χώρα, ένα από τα καλύτερα αεροδρόμια του κόσμου. Λίγο ακριβό, λίγο τσιμπημένο λένε κάποιοι. Κάποιοι άλλοι λένε ότι έχει προσφορές για τον κόσμο. Θα τα δούμε όλα αυτά. Το σημαντικό όμως είναι ότι μετά από πάρα πολύ καιρό, ο Μάιος για την Αθήνα κίνησε αυξητικά αναφορικά με την κίνηση από το εξωτερικό. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή τη Διευθύντρια Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Ιωάννα Παπαδοπούλου. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα. Να είστε καλά. Αφορμή λοιπόν για την πρόσκλησή σας. Βέβαια έχουν πολλά πράγματα και πολύ καιρό σας ψάχνουμε για να έρθετε. Είστε πολύ άσχολοι γιατί προσπαθείτε να αλλάξετε το κλίμα και σαν αεροδρόμιο. Προσπαθούμε όσο μπορούμε, ναι, αυτό να ρίξουμε. Είδα τα νούμερα ότι βλέπω ότι το Μάιο συν 2,6% η κίνηση από το εξωτερικό. Όντως. Βλέπουμε μια αλλαγή σε μια προβληματική Αθήνα, βέβαια. Πολλών ετών. Ναι. Είναι γεγονός ότι ο Μάιος είναι ο πρώτος μήνας που γύρισε θετικά μετά από πάρα πολύ καιρό. Συνολικά είχαμε μια αύξηση της τάξης του συν 2%, συν 1,6% για την ακρίβεια. Και όπως πολύ σωστά είπατε, η διεθνής κίνηση είχε ένα συν 2,6%. Κάτι που είναι ελπιδοφόρο. Είναι ένα μήνυμα αισιοδοξίας για την καλοκαιρινή περίοδο. Mm-hmm. Βέβαια, η σεζόν κινείται πτωτικά όχι μόνο για την Αθήνα, αλλά και άλλους προορισμούς της χώρας. Mm-hmm. Παρότι υπήρχε αυτό για τα 17 εκατομμύρια αφήξεις, βλέπουμε τη Ρόδο μεγάλη πτώση. Mm-hmm. Σας το λέω εγώ, δεν το ξέρετε ακόμα. Ναι, ναι. Μπορεί να το ξέρετε σε λίγο καιρό, βέβαια, γιατί από ό,τι είδα, ο Διεθνής Αερολίμων Αθηνών συμμετέχει στο διαγωνισμό για τα περιφερειακά αεροδρόμια, έτσι. Εκδηλώσαμε ενδιαφέρον, πράγματι. Τώρα, βέβαια, μένει να δούμε τις υπόλοιπες φάσεις, τα υπόλοιπα στάδια της mm-hmm. διαγωνιστικής διαδικασίας. Αλλά ναι, τώρα η πρόσκληση ενδιαφέροντος, μετά θα αξιολογηθούν οι φακέλοι και θα πάτε στην επόμενη φάση για τις δημοτικές προσφορές. Βλέπουμε λοιπόν μια σταθεροποίηση της κίνησης για την Αθήνα. Θέλω να ενημερώσουμε τους τηλεθεατές μας για τις προσφορές που κάνει το Ελευθέρως Βενιζέλος, γιατί έχετε κατηγορηθεί από διάφορες low cost εταιρείες, χαμηλού κόστους εταιρείες, ότι είστε ένα πολύ ακριβό αεροδρόμιο. Βέβαια, οι υπηρεσίες, τα facilities που έχετε, εγώ ας πω το αεροδρόμιο του Μονάχου που καμιά φορά περνάω, είναι μια κλάση ανώτερα. Έτσι, όλα αυτά έχουν ένα κόστος. Mm-hmm. Για πέστε μας λίγο για τις προσφορές που έχετε. Ναι, καταρχήν να σας πω ότι αυτό δεν ισχύει. Έτσι, αυτό που ακούμε πολλές φορές και έχει ακουστεί και συντηρείται μια συζήτηση γύρω από το πολύ ακριβό ή το πρώτο ή το δεύτερο, δεν είναι η αλήθεια, δεν είναι πραγματικότητα. Το αεροδρόμιο της Αθήνας από πλευράς τελών τιμολογιακής πολιτικής βρίσκεται περίπου στη μέση μεταξύ των 20 μεγαλύτερων ευρωπαϊκών αεροδρομίων. Ένα στοιχείο λοιπόν είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι αν σε αυτές τις τιμές συνυπολογίσει κανείς και τις μεγάλες εκπτώσεις που κάνουμε και είναι ιδιαίτερα γενναιόδορες και βραβευόμαστε για αυτές. Έχουμε βραβευτεί πάρα πολλές φορές και μάλιστα και πολύ πρόσφατα από τις αεροπορικές εταιρείες γι' αυτό. Αυτές οι εκπτώσεις φτάνουν περίπου στο 30% των χρεώσεών μας. Είναι πάρα πολύ υψηλές και τις εκμεταλλεύονται σχεδόν όλες οι αεροπορικές εταιρείες. Οπότε είναι μια συζήτηση η οποία έχει συντηρηθεί, δεν ισχύει όμως, δεν υφίσταται. Ναι. Είπατε ότι τις εκμεταλλεύονται πολλές εταιρείες. Mm-hmm. Για πέστε μας καινούργιες εταιρείες που έχετε για φέτος, για παράδειγμα. Έχουμε καινούργιους προορισμούς καταρχήν και έχουμε αύξηση από υφιστάμενες αεροπορικές. Και από υφιστάμενες έχουμε και κάποιες καινούργιες. Για παράδειγμα, η Ukraine International Airlines είναι μια καινούργια εταιρεία που συνδέει το Κίεβο με την Αθήνα. Έχουμε τη Ural, η οποία συνδέει την Αθήνα με το Krasnodar. Έχουμε τη Siberian που συνδέει τη Μόσχα με την Αθήνα. Βέβαια, έχουμε και πολύ θετικές εξελίξεις από αερομεταφορείς που ήδη δραστηριοποιούνται. Για παράδειγμα, η Aegean. Ήδη από το τέλος Μαρτίου είχε αναφερθεί στους 8 νέους προορισμούς που έχει ξεκινήσει μέσα στο καλοκαίρι. Αυτοί είναι αρκετοί. Είναι Μπακού, είναι Λιόν, είναι Γενέβη, είναι Βερολίνο, είναι Μάντσεστερ, είναι Αγία Πετρούπολη, είναι Κίεβο, είναι Βαρσοβία. Είναι αρκετοί προορισμοί. Έχουμε μετά τη Vueling, η οποία είναι ένας χαμηλού κόστους ισπανικός αερομεταφορέας, ήδη δραστηριοποιείται από τη Βαρκελόνη, ξεκινάει και τον Μπιλμπάο φέτος. Έχουμε την Pegasus, ένα τουρκικό αερομεταφορέα χαμηλού κόστους και αυτός που πέρα από τη Σμύρνη, στην οποία δραστηριοποιείται, ξεκινά επίσης και από Κωνσταντινούπολη στις 14 Ιουνίου. Έχουμε τις τουρκικές αερογραμμές που έχουν αυξήσει τις εβδομαδιαίες συχνότητές τους από Κωνσταντινούπολη. Έχουμε ακόμη τη SAS, τη Scandinavian Airlines, η οποία έχει αυξήσει συχνότητες, τις ήδη υφιστάμενες και έχει προσθέσει και το Ελσίνκι και το Όσλο στους προορισμούς της. Απευθείας. Η Norwegian που έχει προσθέσει το Ελσίνκι. Έχουμε δραστηριοποιήσει. Έχει σαν τώρα απευθείας, γιατί μέχρι πρώτη είχε μέσα, δεν είχε απευθείας. Ναι, τώρα ναι, μπήκε σε αυτό. Άρα θα λέγαμε ότι για το 2013 είστε συγκρατημένα αισιόδοξοι, να το δούμε αυτό. Έτσι ακριβώς. Προοπτικές για το 2014.
Καταρχήν, όπως το ξέρετε, η αεροπορική κίνηση συνδέεται άμεσα με την εξέλιξη των μακροοικονομικών μεγεθών. Αναμένουμε λοιπόν και εμείς την ανάκαμψη ή πάντως τη σταθεροποίηση της οικονομίας και εκτιμούμε ότι πράγματι το 2014 θα είναι μια καλύτερη χρονιά, δεδομένου βέβαια του γεγονότος αυτού. Το ότι και η οικονομία θα σταθεροποιηθεί και θα υπάρξει μια σχετικά μικρή ανάκαμψη. Ναι, γιατί ένα μεγάλο κομμάτι και φαντάζομαι και ο λόγος που έγινε αυτή η επένδυση είναι και η εσωτερική αγορά, η οποία βαίνει μειούμενη λόγω της ύφεσης και της απομείωσης του εισοδήματος του Έλληνα. Τώρα η Olympic Airways έχει περιορίσει δραματικά. Και αναμένουμε και την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή πότε βγαίνει η απόφαση, Σεπτέμβριο είπανε. Ναι, εκτιμώ όμως ότι ίσως ή τουλάχιστον αυτό γνωρίζουμε, ότι μέχρι τα τέλη Ιουνίου ενδεχομένως υπάρξει μια αρχική εκτίμηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν θα σας βόλευε να ήταν δύο αεροπορικές εταιρείες. Γενικά μας ενδιαφέρει να είναι υγιείς οι αερομεταφορές. Τα πληρώνεστε. Μας ενδιαφέρει να είναι υγιείς και μας ενδιαφέρει πράγματι να έχουμε μια σταθερή επιχειρηματική βάση. Οπότε αυτό είναι πολύ σημαντικό και ελπίζουμε ότι τα πράγματα θα εξελιχθούν θετικά προς την κατεύθυνση αυτή της εξαγοράς. Μα πετάει και η Cyprus, δεν είναι τώρα αυτή. Πετάει και η Cyprus, βέβαια, η οποία είχε ξεκινήσει τον Μάρτιο του 2012 το Αθήνα-Θεσσαλονίκη και ήδη από τον Νοέμβριο του 2012 ξεκίνησε και τη Ρόδο και το Ηράκλειο. Είναι μια αρκετά καλή δραστηριοποίηση στην εσωτερική αγορά. Πολύ ενδιαφέρον. Θα κρατήσουμε αυτό και κυρίες και κύριοι, να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας με την κυρία Παπαδόπουλου.